Καλώς ήρθατε και απόψε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στο σπίτι και στην κουζίνα μου. Είμαι η Σμαράγδα και σήμερα θα μοιραστώ μια πάρα πολύ εύκολη, νόστιμη, γρήγορη συνταγή που θα λατρέψετε και εσείς και τα παιδιά σας. Αν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο, κάντε like, εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Κάθε Κυριακή στις 9.30 εδώ θα είναι το ραντεβού μας. Και σας έχω και καινούργια νέα! Λοιπόν, επειδή μου λέτε ότι δεν φτάνει ένα βίντεο, δεν σας φτάνω λοιπόν με ένα βίντεο της εβδομάδας, από εδώ και πέρα και κάθε Δευτέρα στις 9.30 πάλι εδώ θα τα λέμε και κάθε Δευτέρα με διαφορετικό θέμα, διότι τη Δευτέρα θα έχουμε το μενού της εβδομάδας και συμβουλές, tips που αφορούν την κουζίνα και τη μαγειρική. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο, ήταν κάτι που ζητούσατε το μενού της εβδομάδας και οπωσδήποτε ήθελα να σας το προσφέρω. Επίσης θα με βρείτε και στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου και για εκεί σας έχω καινούργια νέα, διότι την Κυριακή, αφού τελειώσει 9.30 το βιντεάκι, το δείτε και τα λοιπά στο YouTube, στις 10 το βράδυ λοιπόν Κυριακή στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου θα σας έχω καινούργιο βίντεο με στυλιστικά tips, μυστικά, συμβουλές, συνδυασμούς, ό,τι ακριβώς μου ζητούσατε. Λοιπόν, όλη τη βδομάδα θα είμαι στο σπίτι σας και με το YouTube και με το Instagram και φυσικά και με το TikTok τώρα Σμαράγδας Beauty. Κάνω μια υπερπροσπάθεια γιατί ξέρετε πόσο χρόνο απαιτεί το κάθε βιντεάκι, ξέρω όμως ότι το θέλετε, οπότε όπως είπα ήθελα με πάρα πολύ χαρά να μοιραστώ όσο περισσότερα μπορώ μαζί σας. Και επειδή σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω πολύ πολύ καλές φίλες, σήμερα είναι εδώ η φίλη μου η Τάνια, της οποίας είναι και η συγκεκριμένη συνταγή, για να με βοηθήσει να την εκτελέσουμε. Γεια σας, είμαι η Τάνια. Τα σοκολατάκια αυτά που θα σας δείξουμε σήμερα είναι τα αγαπημένα των παιδιών μου και της Άννας ιδιαίτερα. Γι' αυτό και κάθε φορά στη γιορτή της από μικρή ηλικία της τα έφερνα και τα χαιρόταν ιδιαίτερα. Γι' αυτό σήμερα αποφασίσαμε την ημέρα της γιορτής της να σας τα παρουσιάσουμε μαζί με τη Σμαράγδα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 πακέτα μπισκότα Oreo, 700 γραμμάρια σοκολάτα της επιλογής σας, εμείς επιλέξαμε και τη λευκή και τη γάλακτος για να βγουν δύο διαφορετικών χρωμάτων και ένα φιλαδέλφια 300 γραμμάρια. Με τα συγκεκριμένα υλικά βγαίνουν πάρα πολλά τρουφάκια και επειδή εμείς περιμένουμε αρκετό κόσμο και αρκετά παιδάκια, θα κάνουμε μεγάλη ποσότητα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρό φιλαδέλφια και τη μισή ποσότητα αναλογικά, δηλαδή 2 πακέτα Oreo και 350 γραμμάρια περίπου σοκολάτα, για να κάνετε θέλετε, για να το δοκιμάσετε, τη μισή συνταγή. Ωστόσο και ολόκληρη να την κάνετε δεν θα μείνει ούτε ένα σοκολατάκι και την είναι φανταστικά. Ξεκινάμε αλέθοντας και τα 4 πακέτα μπισκότα Oreo στο μούλτι. Θα κάνετε φυσικά αυτή τη διαδικασία 3-4 φορές γιατί δεν χωράει άπειρη ποσότητα. Ωστόσο όμως όλα τα μπισκότα θα τριφτούν τελείως, θα λεστούν τελείως, να γίνουν όλα σκόνη και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Στη συνέχεια προσθέτω μέσα στο μπολ τη φιλαδέλφια, 300 γραμμάρια λοιπόν τυρί φιλαδέλφια και ξεκινώ να τα ανακατεύω πάρα πολύ καλά έως ότου γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι αν θέλετε να το κάνετε έξτρα αρωματικό το σοκολατάκι σας, μπορείτε να βάλετε λίγο λικέρ. Εγώ θα προσθέσω σπιτικό λικέρ λεμοντσέλο, θέλει ελάχιστο. Το συγκεκριμένο μου το έφερε η Τάνια τώρα που ήρθε να πιούμε το καφεδάκι μας και να κάνουμε τα γλυκά μας. Και επειδή είναι απίθανο και μας κοβολάει, πραγματικά δηλαδή είναι φανταστικό, της είπα να μοιραστεί και αυτή τη συνταγή μαζί σας και μαζί μας, γιατί ούτε εγώ την ξέρω τη συγκεκριμένη, σε επόμενο βίντεο. Έχεις δεσμευτεί η Τάνια μου δημοσίως πλέον. Υποχρεωτικά θα μας το δείξεις. Τώρα, είναι ελάχιστη ποσότητα και όπως σας είπα είναι σπιτικό το λικέρ, μη φοβάστε δηλαδή την τόσο λίγη αλκοόλη, ωστόσο αν δεν θέλετε καθόλου είναι καταπληκτικά και χωρίς αυτό. Στη φάση αυτή, αφού έχει ολοκληρωθεί το ζύμωμα και έχουν γίνει ένα σώμα όλα τα υλικά μας, το βάζουμε στο ψυγείο μάξιμου μισή ώρα, περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα, λίγο να σφίξει, να δέσει παραπάνω το μείγμα. Σε ένα δίσκο, σε ένα ταψάκι, σε ό,τι σας βολεύει, θα βάλετε ένα κομμάτι λαδόκολα, γιατί θα ξεκινήσουμε να πλάθουμε τώρα τα τρουφάκια και θα τα απλώσουμε στην επιφάνεια αυτή. Σήμερα που γυρίζουμε το βίντεο είναι Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, γιορτάζει η κόρη μου. Φυσικά θα μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε όχι μόνο τη συνταγή, αλλά και κάποια πλάνα από το μπουφέ, από την προετοιμασία, από το στολισμό, γιατί φυσικά και θα γιορτάσω το κορίτσι μου.
Οπωσδήποτε στα σχόλια θα περιμένω εντυπώσεις και τις ευχές. Και αφού έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος δίσκος, το βάζουμε στο ψυγείο για 10 λεπτάκια. Δεν θέλει παραπάνω, μέχρι ως ότου να λιώσει η σοκολάτα, να λιώσει η κουβερτούρα και να τελειώσουμε και με τα υπόλοιπα σοκολατάκια. Με τη γνωστή διαδικασία Ben Marie λιώνει τη σοκολάτα. Φυσικά ξεχωριστά θα βάλουμε τη λευκή, ξεχωριστά τη γάλακτος. Ένα μυστικό που θα σας πω στο σημείο αυτό, μπορείτε να ρίξετε ελάχιστο λαδάκι, ελάχιστο σπορέλαιο, γιατί όπως λένε γίνεται πιο γυαλιστερή, πιο φίνα η σοκολάτα μας. Αφού λιώσει, στη συνέχεια βάζουμε ένα τρουφάκι και με προσοχή με 2 πιρουνάκια το γυρίζουμε για να καλυφθεί από όλες τις πλευρές με την σοκολάτα μας, με την κουβερτούρα μας. Αυτή η πιατέλα είναι μόνο για την Άννα και η κυρία Τάνια θα πάρει πολλές αγκαλιές και πολλά φιλιά από την Άννα. Εσείς σε λίγο όμως θα δείτε τα υπόλοιπα σοκολατάκια και ό,τι άλλο έχω ετοιμάσει για τη γιορτή της Ανούλας μου. Τα πάντα είναι έτοιμα λοιπόν για τη γιορτή της Άννας, τα γλυκά μας, αυτά που σας έχω δείξει βιντεάκι και κάποια άλλα πράγματα που θα μοιραστώ σε επόμενα βίντεο μαζί σας. Ελάτε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στο μπουφέ, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γιορτές των παιδιών μας. Ήρθε ο κόσμος το πρώτο το βίντεο. Λοιπόν, ο Βασίλης είναι πρωτοχρονιά. Η Άννα μου επίσης μέσα στις γιορτές. Εγώ θα κλείσω τώρα ένα λεπτό για να ξεκινήσω να ανοίγω τους καλεσμένους. Εσείς μένετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Έχω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Φυσικά και θα περιμένω σχόλια και εντυπώσεις. Επίσης να σας πω ότι στο TikTok Smaragdas Beauty θα βρείτε κάποια tip, κάποια μυστικά που αφορούν το λιώσιμο της σοκολάτας, γιατί δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη συνταγή, τη χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές και ειδικά τώρα την περίοδο των γιορτών. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο και η συγκεκριμένη συνταγή, θα χαρώ πάρα πολύ να το κοινοποιήσετε και να το μοιραστείτε με δικούς σας. Σας φιλώ και σας εύχομαι μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας!